Σας παρακαλώ πολύ, ανυπομονώ στο τίποτα. Θα σας δείξω άπειρα κοσμήματα. Και αν δουλεύει βέβαια έτσι, το πέθανε στις σκουλαρίκια. Γιατί δεν φαίνεται ότι είμαι ολόκληρη ένα σύν από μόνη μου. Το κάτι του, το. Ω, ναι. Α, έχουμε τα φιλιδάκια τώρα. 5 euros. 5 euros. Ποιο ρε, παιδί μου, ποιο τώρα, εντάξει να λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Μάγια, εσύ καλά είσαι. Παιδιά, θέλω να σου πω ότι η Μάγια το γατάκι μας παίρνει τα σκατάκια της από την άμμο, τα βγάζει έξω και αρχίζει να παίζει σουτάκια και μπαλίτσα με τα σκατάκια της. Να τρελαθούμε εδώ πέρα μέσα τελείως. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βιντεάκι. Σήμερα, όπως είδατε και από τον τίτλο του βίντεο, έχουμε ένα see-in haul. Συγκεκριμένα ηλεκτρονικά είδη, αξεσουάρ, διακόσμηση, κοσμήματα. Τέτοια πράγματα γενικώς από το see-in. Δεν έχουμε καθόλου ρούχα, καθόλου παπούτσια, καθόλου τσάντες. Είναι αυτό το πράγμα που σας λέω. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι μας, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε πότε θα ανεβαίνουν καινούργια βιντεάκια. Αν και ανεβάζουμε 3 βίντεο την εβδομάδα, 3η, 5η Κυριακή, 2 ώρα το μεσημέρι. Και σας έχω μια εκπληξούλα που σας την κρατάγα καιρό η αλήθεια. Φτιάχνουμε λοιπόν μια καινούργια επιχείρηση εντελώς δικιά μας. Είμαστε πίσω από αυτό μόνο εγώ και ο Μπάμπης. Είναι 100% όλα είναι δικά μας, από το στήσιμο του site μέχρι τα προϊόντα. Τα πάντα όλα είναι δικά μας. Για να έχετε early access και πρόσβαση πριν έχουν όλοι τέλος πάντων και να είσαι ο πρώτος που θα μάθεις τι είναι, πάτε το link που υπάρχει στην περιγραφή και απλά εγγράψου στο newsletter. Και όποιοι εγγραφούν στα newsletter θα έχουν και έκπτωση με το ξεκίνημα του site και με το official launch. Αυτά λοιπόν έχω να σας πω για σήμερα. Ανυπομονώ πάρα πολύ για όλο αυτό και ανυπομονώ φυσικά για το σημερινό μας βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Φιου. Πού το θυμήθηκα όλο αυτό. Λοιπόν, έχω παιδιά κούτα. Σε κούτα μου τα φέραμε για κάποιο λόγο. Πάμε να κάνουμε κατευθείαν dive in και να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα μέσα. Σας είπα, έχω πάρει και ηλεκτρονικά είδη εγώ. Λοιπόν, πρώτο πράγμα. Α, ναι. Πήρα παιδιά ένα charging stand. Είναι για iPhone, για watch και για AirPods. Έχω και τα τρία αυτή τη στιγμή. Είναι ένα stand. Εγώ νομίζω ότι το είχα πάρει στο χρώμα μαύρο. Το οποίο μπορείς να φορτίσεις το Apple Watch σου, το iPhone σου. Έχει και plugs και για τα υπόλοιπα κινητά. Μπορείς να κάνεις σύρμα τη φόρτιση και να φορτίσεις και τα AirPods. Έχει 3 σε 1. Έχει, βλέπετε, και τα 3 εδώ πέρα. Μωρή, πού πιάστηκες εκεί πέρα? Έλα εδώ να σε βοηθήσω. Πώς την πατάς έτσι κάθε φορά, κουκλίτσα μου? Την καημενούλα πιάνουν τα νυχάκια της. Έχει για iPhone, έχει micro USB phone και έχει και Type-C. Να τα, αυτά εδώ πέρα τα 3 μπορείς να φορτίσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς είναι από μέσα όμως. Και αν δουλεύει βέβαια έτσι. Α, καλά θυμόμουν εγώ φίλε ότι το είχα πάρει σε μαύρο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Έχει εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το τρίγωνο που είναι τα 3, πώς λέγονται αυτά? Plugs. Όχι, δεν λέγονται plugs. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις λοιπόν για να φορτίσεις και άλλα κινητά. Και αυτά εδώ πέρα κουνιούνται λίγο. Νομίζω είναι εσκεμμένος ο λόγος που κουνιούνται. Μήπως έχεις πιο χοντρή θήκη, πιο λεπτή θήκη. Να μπαίνει κανονικά και να στηρίζεται. Μετά έχεις αυτή εδώ πέρα που είναι ο βασικός φορτιστής ουσιαστικά που μπαίνουν iPhone. Εδώ πέρα πάνω βάζεις τον φορτιστή του iWatch που τον έχω στο Max. Τον έχω, δεν μπορώ να τον βάλω τώρα. Και έχει από πίσω χώρο για να πάει το καλωδιάκι εδώ. Και εδώ πέρα έχεις την ασύρματη φόρτιση. Από πίσω έχει ένα USB πράγμα, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει, αλήθεια είναι αυτή. Εδώ πέρα δεν φορτίζεις μόνο το iPhone, έτσι, φορτίζεις και τα AirPods. Να τα λέμε και αυτά. Εδώ πέρα βασικά είναι για τα AirPods, αλλά επειδή θα το δοκιμάσουμε, λογικά πάνε να μπαίνει και iPhone εδώ πέρα να φορτιστεί κανονικά. Και καταλήγει εδώ πέρα σε αυτό εδώ πέρα το USB που το συνδέεις στον υπολογιστή. Θέλεις να το συνδέσεις σε κάποια θύρα, δεν ξέρω εγώ πού, και να το έχεις έτσι εκεί πέρα μόνιμα δίπλα από το nightstand σου και πριν πέσεις για ύπνο, να φορτίζεις όλα σου τα κινητά και το watch σου και τα AirPods σου. Όλα σε ένα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Μόνιμα χάνω φορτιστές, μόνιμα είναι αφόρτιστο το τέρμο το κινητό και έχουμε πρόβλημα. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε αν λειτουργεί και αν λειτουργούν όλες οι θύρες του τέλος πάντων και φορτίζουν όλα. Αχ, δεν σας είπα πόσο έκανε αυτό πριν πάμε να το δοκιμάσουμε, μισό λεπτό. Παιδιά μου έκανε 11 ευρώ και 84 λεπτά. Πάρα πολύ φθηνό για όλα αυτά που μπορεί να σου προσφέρει. Κάτι αντίστοιχο εδώ πέρα στην Ελλάδα το βρίσκει από 30 ευρώ και πάνω. Να τα λέμε και αυτά. Είμαστε λοιπόν από την άλλη μεριά τώρα του γραφείου και πάμε να συνδέσουμε αυτό εδώ πέρα στην πρίζα για να δούμε αν λειτουργεί ή αν είναι απλά μια πάτη ή αν είναι όλα μια ψευδέστηση. Λοιπόν, το έχω συνδέσει. Έχουμε εδώ πέρα το κινητό. Ταραν. Και θα το βάλω πρώτα σε αυτήν εδώ πέρα τη θύρα. Φορτίζει. Σόπα. Πάμε να το βάλουμε και σε αυτήν εδώ. Εδώ στην άκρη είναι. Πάλι φορτίζει. Και πάμε να δοκιμάσουμε απλά και το κέντρο που είναι η ασύρματη φόρτιση. Και λογικά πρέπει να το κουμπάς. Φορτίζει!
παιδιά, λειτουργεί τέλειο. Οπότε θα το κρατήσω. Μάλλον εδώ στο γραφείο θα το κρατήσω. Πόση ευκολία, παιδιά, να σε ρηματιφόρτιση, δεν καταλαβαίνετε. Το κρατάς εδώ, παιδιά, αυτό το πραγματάκι στο γραφείο. Βάζεις και το smartwatch εδώ πέρα να φορτίζει. Αν έχει κάποια άλλη συσκευή, κάποιο άλλο κινητό, βάζεις και αυτό εδώ πέρα τσικ-τσικ και τελειώνει υπόθεση. Φορτίζεις τα πάντα όλα σου. Συνεχίζουμε παρακάτω. Πάμε σε κάτι όχι ηλεκτρονικό και θα πάμε σε αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι μια mini ροζ κοσμηματοφύκη. Ω, ναι. Είναι αυτή εδώ. Είναι ό,τι πρέπει για ταξιδάκια, μονοήμερες, για φωτογραφίσεις, να παίρνεις μαζί σου διαφορετικά κοσμήματα, όλα αποθηκευμένα. Και είναι αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν μπορείς να κρεμάσεις τα κολιεδάκια σου. Και εδώ πέρα είναι το υπόλοιπο του κολιέ ουσιαστικά. Εδώ πέρα μπορείς να βάλεις μικρά βραχιολάκια ή άμα θέλεις κουλαρίκια. Και εδώ πέρα επίσης μπαίνουν σκουλαρίκια και δαχτυλίδια. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Και ο χώρος είναι ό,τι πρέπει. Είναι όσο. Μπορείς να το γεμίσεις αυτό εδώ πέρα με κοσμήματα. Παίζει όλη μου σου λέγει να μπορεί να μπει εδώ πέρα μέσα. Κοιτάξτε το δίκαιο που είναι. Ήθελα λοιπόν κάτι για τις φωτογραφίσεις, γιατί δεν είχα πού να τα βάζω τα κοσμήματα και τα βάζα χύμα στην τσάντα και μπλεκόντουσαν. Και όταν πήγαινα για φωτογράφηση, είπα να αλλάζω κοσμήματα, γινόταν χαμούλης και έπρεπε να χάνω χρόνο και να τα ξεμπλέκω και δεν φαινόμουν professional στην όλη κατάσταση. Οπότε τώρα με αυτό εδώ θα είμαι 100% professional. Παιδιά, έκανε 3,60 ευρώ λεπτά. Μόνο έτσι. Τι το θέλεις, μάγια μου. Σου άρεσε αυτό. Το θέλεις. Δεν θα γίνει παιχνιδάκι σου όμως. Όπως τα σκατάκια σου. Συνεχίζουμε παρακάτω. Αν μας αφήσει η μάγια να συνεχίσω το βίντεο, μάγια μου. Όχι. Α, θα κάτσει εδώ πάνω τώρα. Εδώ θα καθίσει. Δεν θα πάει πουθενά. Anyway, θα συνεχίσουμε εμείς παρά τις αντίξουες συνθήκες. Πρώτη φορά αποφάσισα να μου δείξει αγάπη και αποφάσισα να το δείξει τώρα που εγώ γύριζα βίντεο. Μπράβο, μάγια. Επόμενο πράγμα, πήρα μία χτένα τέλος πάντων. Την πήρα ίσα ίσα για να έχω free shipping. Γιατί από ένα ποσό και πάνω σου προσφέρει free shipping και δεν είχα τι άλλο να προσθέσω. Η χτενούλα είναι αυτή. See-in Iridescent Hair Comb. Α, ναι, ήταν τσάμπα, παιδιά. Ήταν 0 ευρώ μαζί με την παραγγελία. Ήταν δώρο. Καλέ, καθρεφτίζεσαι εδώ πίσω. Εν μεταξύ, καθρεφτίζεσαι. Πολύ λάθος. Το βλέπετε λίγο. Γράφει She-in από πίσω, γιατί δεν φαίνεται ότι είμαι ολόκληρη ένα She-in από μόνη μου. Δεν φαίνεται και πολύ καλή. Ήδη βλέπω αυτά εδώ πέρα τα δοντάκια ορισμένα έχουν στραβώσει. Ταινιστούμε όμως λιγάκι. Κοίτα, αν δεν κάνεις εμένα, θα κάνεις τα ζώα σίγουρα. Όχι, μωρέ, καλή είναι. Απλά είναι λίγο σκληρή. Είναι λίγο σκληρή. Για τζάμπα όμως, δωρεάν εντελώς. Εξαιρετική, δεν το συζητώ καν. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτήν όμως, γιατί ουσιαστικά δεν την αγόρασα. Πάμε παρακάτω. Πάμε για θήκες κινητών. Σας παρακαλώ πολύ. Αν υπομονώσω τίποτα. Oh yes. Καλά, πώς έτυχε να ταιριάζει με το μπλουζάκι που φοράω σήμερα. Η θηκούλα λοιπόν, στο χρώμα dark green, κόστιζε 3,81 ευρώ λεπέτα. Και είναι αυτή. Βλέπετε τι όμορφη. Εντάξει, τα είχα πάρει για Χριστουγεννιάτικα και εν τέλει δεν το έκανα ποτέ σύντομο το βίντεο, οπότε μου μείνανε οι θήκες. Πάμε να τη βάλουμε στο κινητό. Παιδιά, τι ωραίο που φαίνεται. Φαίνεται πολύ πιο στιβαρή τέλος πάντων σε σχέση με την προηγούμενη θήκη. Αυτή εδώ πέρα η θήκη προστατεύει τις κάμερες, είναι πιο σηκωμένη από τις κάμερες, οπότε πάρα πολύ καλό αυτό. Αυτά εδώ πέρα τα κλειψάκια, άμα θέλεις, τα πατάς και τα βγάζεις εντελώς, να μην τα έχεις καν. Αν και λογικά για να έχεις πάρει τέτοια θήκη, τα θέλεις. Και το κρεμάς, τσουκ-τσουκ και πας βόλτα. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία για όταν έχεις event. Όταν έχεις να πας σε mall, ξέρω εγώ, και δεν βάζεις συνέχεια το κινητό σου στην κολότσεπη. Εγώ το βάζω συνέχεια στην κολότσεπη και την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές που έχουν πάει να μου το κλέψουν. Οπότε εδώ μπροστά δεν μπορεί να σου το κλέψει κανένας και για κανένα λόγο. Άμα θέλεις να πας κάποια μονοήμερη και θες να είσαι συνέχεια με το κινητό έτσι να βγάζεις φωτογραφία κατευθείαν. Άμα θες να πας στο experience, πώς λέγεται αυτό εκεί πέρα, στο ελληνικό, the experience factory, δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή αυτή η θήκη για τέτοια φάση που θέλεις να βγάζεις σύντομα φωτογραφίες, γρήγορα φωτογραφίες, γρήγορο content κτλ. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο για TikTokers όταν οι TikTokers βλογκάρουν την ημέρα τους. Είναι συνέχεια με το κινητό στο χέρι. Και πιστέψτε με ότι το έχω πάθει άπειρες φορές, το χάνεις από ένα σημείο και μετά μέσα στη μέρα. Οπότε αν το έχεις στο λαιμουδάκι σου, λες α, να το γυρίσω αυτό πέρα για το βλογκάκι. Ξεκινάς και λες λοιπόν τα πράγματα που θέλεις. Οπότε πάει αυτή η θήκη και πάμε στην επόμενη. Η οποία επόμενη αυτή εδώ ήταν. Τόσο απλή θήκη είχα πάρει εγώ, καλέ. Ναι, δεν το θυμόμουν η αλήθεια γιατί είχα πάρει τόσο απλή. Η επόμενη μας θήκη λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα το απλό καφέ χρώμα. Μάλλον την είχα πάρει έτσι για πιο sleek, πιο aesthetic θήκη, νομίζω. Ναι, μπράβο. Plain phone case. Παιδιά, έκανε 86 λεπτά. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, έκανε 86 λεπτά. Πάμε να τη δοκιμάσουμε. Νομίζω ότι και αυτή θα προστατεύει την κάμερά μου. Οπότε τέλειο. Αυτές εδώ πέρα που διαθήκες στην Ελλάδα είναι 10 ευρώ, έτσι. Αχά. Όχι, παιδιά, είναι κομπλέ η θηκούλα μας από ό,τι βλέπω. Για να δω για τις κάμερες. Ίσα-ίσα είναι, οριακά είναι. Αλλά κοιτάξτε τι aesthetic που φαίνεται. Δεν φαίνεται πολύ ωραίο το χρωματάκι, δεν φαίνεται έτσι πιο σικά το ρε, παιδί μου.
μου. Μπορεί να μην είναι τόσο εκεντρικό, αλλά και το απλό έχει ρε φίλε το κάτι του, το Πάμε και στην επόμενη θήκη τώρα. Νομίζω ότι δεν θα χάλει. Σε γελάσατε. Αυτή που θα δείξω τώρα είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά. Εντάξει, είδε, πήρα και μια θήκη με πιο. Πιο ρε παιδί μου, πιο τώρα εντάξει να λέμε. Για καιρό δεν είχα καθόλου θήκη στο κινητό μου, όχι καθόλου. Είχα μια απλή διαφανή. Τώρα είναι δυνατόν να έχω μια απλή διάφανη θήκη στο κινητό μου, εγώ. Μαριάννα, δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, η θηκούλα είναι αυτή. Κοιτάξτε με την αλυσιδίτσα πόσο τέλειο φαίνεται. Το χρωματάκι του είναι beige, κρέμ θα το πω. Δεν προστατεύει καθόλου τις κάμερες, μηδενική προστασία στις κάμερες όμως. Βλέπετε ότι αυτή εδώ πέρα είναι αλυσιδίτσα την οποία υποθέτω πρέπει να έχει αρκετά καλή στήριξη. Δεν είναι για να παίζεις και να το πετάς από εδώ και από εκεί και να το κρατάς τσαντάκι το κινητό όλη την ώρα όπου πας προφανώς. Αλλά τουλάχιστον είναι ρε παιδί μου κάτι να το κρατάς έτσι. Α, στο βράδυ, παιδιά, από κάθε και χαζεύει με τι ώρε στο TikTok και σε παίρνει ύπνο και σου κάνει αυτό έτσι. Ωπ, στο κεφάλι. Εδώ σου πέφτει. Αυτά είναι μέχρι ένα σημείο, γιατί έχει την αλυσιδίτσα από πίσω. Μου φάνηκε cute, μου φάνηκε πολύ ωραία και για 2 ευρώ λέω εντάξει, γιατί να μην την πάρουμε. Είναι λίγο πιο fashionable η συγκεκριμένη θήκη. Κάνω φόρμα βέβαια. Δεν μπορώ να τα χρησιμοποιώ στα βιντεάκια όταν γυρίζω. Δεν πειράζει, θα μου πει. Νομίζω δεν έχω άλλη θήκη να σα δείξω για κινητό, οπότε θα βάλω μία από αυτέ. Θα βάλω αυτήν εδώ, την Banable. Και θα συνεχίσουμε παρακάτω, στο επόμενο μα πράγμα. Το οποίο είναι, παιδιά, αυτό εδώ. Είναι μια sunset lamp. Σίγουρα την έχετε δει σε TikTok, Instagram, σε sponsored ads. Παντού το έχω δει εγώ το συγκεκριμένο. Κόστιζε 8 ευρώ και 4 λεπτά. Και έχει και remote control μέσα. Το βλέπετε? Το βλέπουμε. Και το έχω πάρει στα χρώματα που έχει διάφορα χρώματα. Έχει και ένα που έχει μόνο sunset red, ένα rainbow, ένα sunset, ένα sun, ένα moon. Ένα που έχει 4 χρώματα και κάτι άλλο. Δεν ξέρω που είναι αυτό το άλλο. Το προϊόν μας λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει και ένα mini τρυποδάκι, το βλέπετε? Πόσο cute! Είναι αυτό εδώ πέρα λοιπόν, το οποίο συνδέεται με USB όπου θέλεις. Και έχουμε και το τηλεκοντρολάκι. Έχει όλα αυτά τα χρώματα τα οποία βλέπετε. On off, να αυξήσει τη φωτεινότητα, τα χρώματα, flash, strobe, fade και smooth. Anyway, επειδή δεν θα καταλάβουμε τώρα το χρωστό μας, πάμε να το δοκιμάσουμε και αυτό θα είναι τέλεια ιδέα για φωτογραφίσεις, για photography hacks. Σκεφτείτε το, πάμε να το δοκιμάσουμε. Για να δούμε. Α, το βλέπετε που αλλάζει χρώματα. Το βλέπετε? Πρέπει να κλείσω και άλλο τα φώτα. Περιμένετε. Τώρα το βλέπετε στάνταρ, να το. Το χειριστηριάκι παίρνει 2 μπαταριούλες μικρούλες και κάνεις αυτό. Τώρα έχω πατήσει μόνο το πορτοκαλί. Και έχει λοιπόν διάφορα χρώματα εδώ πέρα. Παιδιά, είναι τέλειο. Καλά, είναι κάποια χρώματα που δεν υπάρχει και τρελή διαφορά μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Και το flash τι κάνει? Αλλάζει τα χρώματα μόνο του. Το strobe, το ίδιο πράγμα βλέπω να κάνει. Το fade. Το fade αλλάζει έτσι σταδιακά τα χρώματα. Και το smooth. Δεν το λες και πολύ smooth αυτό. Ωραία, τέλεια! Και νομίζω αλλάζεις τα χρώματα και από το πάνω κάτω. Παιδιά, δεν είναι υπέροχο. Πείτε μου λίγο, φαντάζεστε τώρα να έχετε αυτό εδώ το χρώμα και να κάνεις φωτογραφίσεις έτσι με αυτό εδώ. Και εδώ πέρα κάνει ουρανό τόξο. Πόσο τέλειο! Έχω δει μεταξύ άπειρες φωτογραφίες έτσι. Και λειτουργεί και λίγο σαν σκέτο φως, άμα θέλεις να κάνεις πιο έτσι ωραία vibes τέλος πάντων στα βίντεο σου, στις φωτογραφίες σου, στα TikTok σου. Τι ώρα που θα είναι να γυρίζεις TikTok εδώ πέρα και από πίσω, παιδιά, να παίζει αυτό εδώ πέρα. Τέλειο! Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα χρησιμοποιηθεί στάνταρ σε φωτογραφίσεις. Τώρα έχουμε τα πιο fun, έτσι, τα πιο... τα άφησα για το τέλος αυτά. Θα σας δείξω άπειρα κοσμήματα, όπως σας είπα. Όταν έφυγα από το πατρικό μου, έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο declutter κοσμημάτων. Έτσι κι αλλιώς δεν φορούσα κοσμήματα. Σκουλαρίκια δεν φορούσα πολύ, βραχιόλια, δαχτυλίδια, δεν ψιλοφορούσα. Οπότε τώρα που έχω αποφασίσει να κάνω μια αλλαγή του στυλ μου, αποφάσισα ότι θέλω ρε φίλε και θέλω να ξαναγοράσω πράγματα τα οποία μου αρέσανε όντως. Και έτσι λοιπόν ήρθε το συν και πήρα όλα αυτά εδώ πέρα τα σκουλαρίκια. Δεν θα κάτσω να σας αναλύσω το κάθε ένα σκουλαρίκι ξεχωριστά. Κοιτάξτε πόσα σκουλαρίκια έχει. 30 ζευγάρια σκουλαρίκια. Παιδιά, ξέρετε πόσο κάνανε αυτά τα 30. Είναι ψεύτικα, καραψεύτικα. Θα χαλάνε δηλαδή σε λίγο καιρό προφανώς. Αλλά θέλετε να μου πείτε πόσο πιστεύετε ότι έκαναν τα 30 ζευγάρια σκουλαρίκια. Θα σας περιμένω να μου γράψετε στα σχόλια. 3 ευρώ. 3 ευρώ! Παιδιά, έχει πάρα πολλά. Στρογγυλά, βλέπω λουλουδάκια, αστεράκια, love, τριανταφυλάκια, φιόγκους, πέρλες, πιο μακρόστανα, πιο μακρουλά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να κάνεις λοιπόν όλα αυτά εδώ πέρα mix and match και παιδιά εντάξει μπορείς να πειραματιστείς εφόσον ξέρεις ότι κοστίζουν 3 ευρώ, πειραματίζεσαι, βλέπεις τι σου ταιριάζει και τι πάει στο αυτί σου και τι σου αρέσει να φοράς και τελειώνει η υπόθεση. Επόμενα αξεσουάρο σκουλαρικό καταστάσεις. Ξανά σκουλαρίκια έχουμε εδώ. Το πέθανα στα σκουλαρίκια. Αχ ναι, τα θυμάμαι αυτά. Κοιτάξτε, έχετε πέρα τις πεταλουδίτσες, εδώ πέρα ροζάκι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία να τα κάνεις layer, αν έχεις πάρα πολλές τρύπες. Έχω σκοπό να ανοίξω και άλλες τρύπες στα αυτιά μου, γι' αυτό έχω πάρει τέτοια.
τέτοια. Παιδιά, 2 ευρώ και 12 λεπτά. 5 ζευγάρια σκουλαρίκια, 2 ευρώ. Έχω ρε παιδί μου 2 τρύπες από εδώ και από εδώ είχα 3, αλλά η μία μολύνθηκε πάρα πολύ που την άφησα να κλείσει. Οπότε θέλω να κάνω 3 τρύπες από τη μία, 3 τρύπες από την άλλη. Συν άλλη μία τέταρτη, ίσως αυτό εδώ πέρα το αυτή. Θα δούμε, ευελπιστώ να πάνε καλά γιατί με πονούσαν πάρα πολύ την πρώτη φορά που τις έκανα. Αυτά εδώ λοιπόν είναι τα σκουλαρικάκια μας. Θα με δείτε να τα φοράω στάνταρ. Πάμε στα επόμενα. Εγώ σου είπα, πήρα πάρα πολλά. Τα επόμενα κοσμήματά μας είναι αυτά. Πάλι είναι 5 ζευγάρια σκουλαρίκια, αλλά αυτή τη φορά είναι έτσι λίγο πιο ήσυχα, πιο chic σκουλαρίκια. Αυτά έκαναν 2 ευρώ και 75 λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι gold. Ξέρετε ότι μόνο gold φοράω στα κοσμήματα. Αν έρθει η μέρα που θα φορέσει η Μαριάννα σημεί στο κοσμήματα, πάει να πει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Το ξέρω αυτό νομίζω. Και εντάξει, σα υπόσχομαι, είναι τα τελευταία σκουλαρίκια που θα σα δείξω για σήμερα. Τα οποία τελευταία είναι αυτά εδώ. Έχουμε στην άκρη δεξιά το. Πώς να το πω τώρα αυτό. Το ζευρέ θα το πω. Στη μέση αυτό το λευκό σαν κρύσταλλος και εδώ πέρα είναι το χρυσό. Παιδιά, πόσο ωραία σκουλαρίκια, έλα τώρα. Μην πεις ότι δεν είναι ωραία, θα λες ψέματα. Αυτά εδώ έκαναν 1 ευρώ και 70 λεπτά μαζί με κουπόνια που έχω βάλει κτλ. Μπορείς να κάνεις και αυτά layer στις διαφορετικές τρύπες που έχεις, αν έχεις πιο πολλές από μία. Και είναι τέλεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά. Θα με δείτε να φοράω συνέχεια κοσμήματα πλέον. Συνεχίζω παρακάτω, θα φύγω από τα πολλά κοσμήματα και θα σας δείξω αυτό. Το οποίο αυτό εδώ πέρα είναι, παιδιά, band για το ρολόι το Apple Watch που έχω αγοράσει. Το band είναι αυτό, είναι πολύ ταιριαστό με το background, γι' αυτό δεν βλέπετε 100% τα χρωματάκια του. Έχει ένα λιλά, έχει ένα μοβ και έχει ένα ψηλό ροζάκι. Έκανε 2 ευρώ και 76 λεπτά. Πάμε να το δοκιμάσουμε, να το βάλουμε. Εγώ αυτό το ρολογάκι έχω αυτό εδώ πέρα το χρώμα, ένα απλό ροζάκι τέλος πάντων. Αχ, δείτε τι ωραίο που φαίνεται. Επιτέλους άλλαξα χρώμα σε αυτό το band. Αλληλούια. Λοιπόν, για να το βάλουμε τώρα, να δούμε αν είναι άνετο. Παιδιά, είναι μια χαρά, σαν να είναι το original band που είχα πάρει μαζί με το ρολογάκι. Πολύ κομπλέ είναι, πολύ άνετο, μια χαρά οι τρυπούλες του, μια χαρά η εφαρμογή του. Πόσο έκανε, είπαμε, όσο έκανε, τάξιζε. Θα συνεχίσω παρακάτω και τώρα πάμε κάτι για το σπίτι τέλος πάντων. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα διαφανή, θα μου πεις τι είναι αυτά, είναι 4. Νομίζω είναι με ταινία σαν ταινία δίπλη ψόψης, μπράβο ναι, τα κολλάς στον τοίχο. Και στο γατζάκι μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται 100% σωστά το γατζάκι, επειδή είναι και διαφανές. Το βρήκα πολύ ωραίο, γιατί θα σας πω τι θέλω να κάνω σε αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Αρχικά έκαναν 86 λεπτά και έρχονται σε one size. Θέλω σε αυτό το δωμάτιο, αυτό είναι και πέρα τον πίνακα που έχουμε το Παρίσι, να τον βγάλω και είτε να κάνω κάποια σύνθεση με διαφορετικούς πίνακες όπως έχουμε κάνει στο σαλόνι, είτε να βάλω κάποιο neon sign, ένα custom neon sign. Οπότε, αν έχετε πιθανές προτάσεις να βάλουμε σε αυτό το neon sign, γράψτε μου. Εκτός από το είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Προφανώς δεν μπορώ να γράψω ένα neon sign στον τοίχο. Είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Φαντάζεστε. Και για να μην τρυπήσουμε τον τοίχο, γιατί δεν είναι και δικό μας το σπίτι, κρίμα είναι, να βάλουμε αυτά εδώ πέρα τα γατζάκια. Ελπίζω να κρατήσουν. Θα σας κάνω σχετικό update στο βίντεο που θα κάνω με το makeover του γραφείου εδώ πέρα. Ελπίζω σύντομα. Για να δούμε αν θα δουλεύουν αυτά εδώ πέρα τα γατζάκια. Τώρα θα σας ξαναπάω σε κοσμήματα, αλλά θα τα περάσω έτσι γρήγορα. Α, έχουμε τα δαχτυλιδάκια τώρα. Θα τα φορέσω όλα για να σας τα δείξω στο περίπου τέλος πάντων, να τα βλέπετε κι εσείς πιο εύκολα. Ρε τι ωραία που είναι αυτά. Είναι αυτά εδώ, τα δαχτυλιδάκια. Είναι το σετάκι των τριών, κατάχρυσα. Χρυσά. Λέγεται 3 pieces, 18K gold plated rhinestone decor ring, 5 ευρώ. 5 euros. Προχωράμε στα επόμενα, γιατί θα σας τα δείξω, σας λέω γρήγορα, γιατί έχω πάρει πάλι πολλά από αυτά. Δεν είναι να κάνω declutter εγώ συλλογής, τέλος. Γιατί μετά πάω σ' άλλα. Και ξαναγοράζω. Νομίζω όλα αυτά στο σιν υπάρχουν και με sizes, δηλαδή να πάρεις το σωστό size για το χέρι σου. Και πρέπει να το είχα μετρήσει με κάποιο τρόπο, δεν θυμάμαι τώρα πώς. Anyway, υποθέστε ότι τα έχω βάλει σωστά, υποθέστε απλά. Είναι αυτά εδώ από αυτή την πλευρά, αυτό εδώ πέρα μου είναι λίγο μεγάλο. Και αυτά εδώ από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, όλα αυτά παιδιά, όσα είναι φίλε μάτι Παναγία, πόσα είναι, έκαναν. Oh my god, είναι 13 δαχτυλίδια και έκαναν 1,5 ευρώ ρε παιδιά. Πρέπει να προσθέσω κάτι περαιτέρω. Άντε να τα βγάλεις τώρα όλα αυτά. Ευτυχώς δηλαδή που πήρα τη θήκη για τα κοσμήματα. Συνεχίζουμε, εδώ έχει ένα μόνο του και είναι αυτό εδώ. Και το τελευταίο, για τα δαχτυλίδια πάντα, θα είναι τεράστια. Παιδιά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι αυτά εδώ που τα βλέπετε έτσι ωραία. Αυτά εδώ η αλήθεια είναι τα λιγότερα αγαπημένα μου, γιατί φαίνεται ότι θα γαλάζουν υπέρ γρήγορα. Και αυτά εδώ πέρα έκαναν 86 λεπτά και είναι τεράστια, ειλικρινά είναι τεράστια. Και αυτά εδώ πέρα πρέπει να ήταν one size μου φαίνεται. Οπότε όχι, μην τα πάρετε αυτά. Τα υπόλοιπα μου θέλετε πάρτε.
τίποτα. Και τέλος έχουμε δύο ακόμα πραγματάκια για το σπίτι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά εδώ πέρα. Θα σας τα δείξω, θα εξτελαθείτε κι εσείς. Όσοι είστε της Boho διακόσμησης και τα λοιπά, θα με ευχαριστείτε πάρα πολύ μετά. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα δύο. Είναι σαν μικρά πιατάκια, ξύλινα είναι. Είναι πολυγλυκόλικα, διαφορετικά μεγέθη. Και έκαναν το μικρό 43 λεπτά και το μεγάλο 64 λεπτά. Και κοιτάξτε τι cute που είναι. Μπορείς λοιπόν να τα χρησιμοποιήσεις αυτά, να βάλεις σαν σουβέρ και να έχεις το καφεδάκι σου. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, να έχεις από πάνω ένα ορότοτο κερί και να κάνεις vibes πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να κάνεις πολύ ωραίες προϊοντικές φωτογραφίες με αυτά εδώ πέρα. Θα καταλάβετε τι εννοώ μόλις βγει το site μας, αυτά που σας έλεγα και στην αρχή του βίντεο. Δεν θα πω άλλα. Είναι πάρα πολύ ωραία λοιπόν, παιδιά, έτσι η επιλογή. Αν σου αρέσει η φάση Boho και αν είναι πιο Boho το σπίτι σου κτλ. Και μου αρέσανε πάρα πολύ. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, όπως καταλάβατε. Πήραμε πολλά πραγματάκια από το Shein για μια ακόμη φορά. Γράψτε από κάτω σχόλια τι βίντεο θέλετε να δείτε αργότερα από το Shein. Τι θέλετε να πάρω από το Shein, παιδί μου. Πες μου, Μαρία, αν θέλω να μου πάρεις μόνο σόβρακα. Δείξε μόνο αντρικά σόβρακα από το Shein. Δεν ξέρω, γράψε μου ό,τι θέλεις. Και μην ξεχάσεις πριν φύγεις να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι μας, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Όπως επίσης και ένα τεράστιο like, γιατί αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο, πραγματικά. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσεις να κάνεις το που αρέσει σε σένα και μόνο σένα. Και εμείς θα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Φιλάκια!